Ράδιο Αναζωπήρωσης στους 101 Μεγακύκλους των FM, ένας σταθμός για την Ορθοδοξία. Ευαστάζεται
όλοι τίθουν καθημέρα προς την θύρα του ιερού τη λεγωμένη ωραία, του εκτείνε νοημοσύνη πάρα το εισπορευωμένο εις το ιερό. Ως ειδών Πέτρων και Ιωάννη, μέροντας εις ιέλε εις το ιερό, ηρώτα ελεημοσύνη. Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν, σύντο Ιωάννη, είπε, βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής προσδοκόντι παρά αυτόν λαμβάνει. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει. Ω δε έχω τούτο ειδίγνη, εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγερε και περιπάτη. Και πιάσε αυτόν της δεξιάς χειρός, ήγερε. Παραχρήμα δε στερεώτησαν αυτού εβάσεις και τα σκυρά. Και εξαλώμενος έστει και περιεπάτη. Και εισήλθε συναυτίσει στο ιερό, περιπατών και αλώμενος και ενόντρων θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και ενούντα των θεών. Επεγίνος χόντε αυτόν, ότι ούτως ειν ο προς την θύραν καθήμενος ελεημοσύνη ζητών τη ωραία πύλη του ιερού. Και επτύχθησαν θάμους και εξτάσεως επί το συνοδικότη αυτό. Κρατούντος δε του Ιαθέντος χολού, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις το άτομο ανωμένης ολομόντος έκθαμι. Ήταν ώρα, λέγει, περίπου τρεις μετά το μεσημέρι. Αυτή είναι η ώρα η ενάτη. Μετά βέβαια την Πεντηκοστή, τη δική μας Πεντηκοστή. Και ανέβαιναν ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό, τον εβραϊκό ναό, για να προσευχηθούν αυτή την ώρα που ήταν καθορισμένοι και δεν πήγαιναν μόνο οι Απόστολοι, αλλά και οι Ισραηλίτες οι ηλικοί. Ενώ πήγαιναν να προσευχηθούν, κάποιος λέει άνδρας, παράλυτος όπως σήμερα τον ονομάζουμε, χολός τον ονομάζει η Αγία Γραφή, βασταζόταν από άλλους άνδρες και τον τοποθετούσαν μπροστά στην πύλη που είχε το όνομα Ωραία Πύλη. Όχι μέσα στο ναό, έξω από το ναό, ώστε κάθε ένας που σεβόταν μέσα να μπορεί, εφόσον ήθελε, γιατί ζητούσε αυτός ελεημοσύνη, να δίνει ελεημοσύνη. Στεκόταν λοιπόν στην ωραία πύλη του ετήν ελεημοσύνη παρ' τον εισπορευωμένο, λέει, και ζητούσε ελεημοσύνη από εκείνους που έμπαιναν μέσα στο ιερό για να προσευχηθούν. Μπροστά του περνούσαν και οι Απόστολοι. Και στάθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι μπροστά. Και εκείνος ζήτησε να του δώσουν ελεημοσύνη. Τον κοίταξε καλά, λέγει η Αγία Γραφή, ο Πέτρος. Αλλά όλος περίεργα του λέγει, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει.
Λεπτά δεν έχω. Εκείνο που έχω να σου δώσω, εκείνο θα σου δώσω. Και αφού τον προσέταξε να το κοιτάξει και τον έπιασε από το χέρι, εν το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου του είπε, έγινε και περιπάτη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτη. Και σηκώθηκε ο παράλυτος και χοροπηδούσε, λέει η Αγία Γραφή μέσα, εξαλώμενος, γεμάτος χαρά. Και πολύ να μην πίστευε στα μάτια του, αν περπατούσε ή δεν περπατούσε. Και έπιασε τον Πέτρο από το χέρι και μαζί με τους Αγίους Αποστόλους μπήκε μέσα στο ιερό ενών και δοξάζων τον Θεό, ευχαριστώντας τον Θεό που τον έκανε καλά. Και τον είδε όλος ο λαός που έγινε καλά και δοξολογούσε, λέγει, και ο λαός το Θεό. Αυτό είναι το κομμάτι της ιάσεως, της θεραπείας του εκγενετής χορού, από κοιλίας μητρός, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. Θα επισημάνουμε μέσα από την Αγία Γραφή, και εδώ παίρνει ο χρόνος για όλα αυτά που είναι τα πιο ζωντανά. Δεν υπάρχει λόγος μη ζωντανός στην Αγία Γραφή. Αλλά τουλάχιστον αυτά που μας μείνουν εύκολα στη μνήμη τη δική μας. Ήταν η ώρα 3. Ώρα προσευχής. Και οι Απόστολοι εκπλήρωναν το θρησκευτικό τους κατοίκον. Ήταν ρητή εντολή από τον Κύριο, ο οποίος ζητούσε Κύριος να τον επισκέπτεται στο ιερό και να προσέρχονται εκεί και να ζητάνε ό,τι θέλουν μέσα στο ιερό εν ώρα προσευχής. Εν ώρα προσευχής. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Άγιοι Απόστολοι μόνο εκεί την ώρα τελούσαν το καθήκον τους εκείνους προσευχής. Αλλά ειδικά όταν συνάζονται πολλοί και προσεύχονται μαζί, η προσευχή είναι πολύ δυνατή. Γιατί ο Κύριος μας, η Γραφή το λέει, ότι άμα μαζεύονται και προσεύχονται ή και συζητούν στο όνομά μου, είναι σαν πόλη που είναι οχυρωμένη καλά. Αυτοί που στο όνομά μου συνάζονται και προσεύχονται. Είναι μετά την Πεντηκοστή, φωτισμένοι και αγιασμένοι από το Μέγα το Άγιο και ανεβαίνουν. Μετά από την ομιλία την πρώτη που έκανε ο Πέτρος στο Υπερό και βλέπει μπροστά ο Πέτρος τον παράλυτο, η Αγία Γραφή μας εντοπίζει, μας μιλάει για ολοκληρωτική αναπηρία, μας τοποθετεί σε χρόνο 3 ώρα σε τόπο μπροστά στην πόρτα από την οποία περνούσαν οι Ισραηλίτες και το λόγο που τον έβαζαν μπροστά στην ωραία πύλη που λέγει τον άνθρωπο εκείνο για να ζητάει ελεημοσύνη. Άλλωστε δεν ήταν πρώτη φορά, 40 χρόνια ήταν ο παρέντος εκείνος. Τόσα χρόνια τον έβλεπαν μπροστά στην ωραία εκείνη πύλη.
Και οι Απόστολοι βέβαια, όταν έφτασαν εκεί, είχε πάντα ανάμεσα στους δύο ο Πέτρος το προβάδισμα. Το βλέπουμε και εδώ, το είδαμε και στην ομιλία που έκανε την ημέρα Πεντηκοστής. Και σταματούν. Και απλώνει το χέρι εκείνος για να λάβει. Απλώνει το χέρι για να λάβει. Ο Πέτρος περίεργα του λέει, δεν έχω να σου δώσω καθόλου. Και πώς ήταν το να κάνει από αυτό το χρήμα. Αφού πήραν εντολή, πήραν εντολή να είναι ξυπόλυτοι, να μην προστάνε σακούλι μαζί τους, ούτε τροφή μαζί τους. Αυτοί λοιπόν, πώς ήταν δυνατόν να έχουν μαζί τους χρήματα. Του λέει, δεν έχω καθόλου αργύριων και χρυσίων, ούχι υπάρχει. Όμως, έχω να σου δώσω. Λεπτά ζήταν για εκείνος, την υγεία του βρήκε. Δεν ζητούσε κάτι παράλογο ο άνθρωπος, αφού δεν μπορούσε να εργαστεί, ζητούσε αυτό που έπρεπε να έχει για να ζήσει. Και πιθανώς, μαζί με αυτό να ζούσε και αυτοί που το κουβαλάγανε. Έτσι σχολιάζει ο Άγιος Σεβασμός Χρυσόστομος. Πιθανώς να ζούσαν, να μοιράζονταν τα χρήματα μαζί με τον παράδειγμα. Και του κουβαλούσαν καθημερινά. Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση. Δώστε μου σας παρακαλώ ελεημοσύνη. Σε αυτό το στιγμιότυπο ακριβώς που έχει απλωμένο το χέρι ο παράδειγμα. Μπορούμε να σταθούμε και να δούμε και τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές ζητάμε κι εμείς από τον Θεό, από τους μεσίτες Του, τους Αγίους Αποστόλους, όλους τους Αγίους Εκκλησίας, την Παναγιά μας και σε μεσίτη ανέβομαι στον Φιλάνθρωπο Θεό. Ζητάμε άλλο και άλλο μας δίνει ο Θεός. Τούτος ζήταγε χρήματα. Ο Πέτρος του λέει, πάρ' την υγειά σου, σήκω και περπάτω. Δεν φεύγουν ποτέ από την προσευχή χωρίς να έχουμε πάρει εκείνο που ζητάμε. Μας το έχει δώσει. Σε εμάς φαίνεται ότι δεν έχουμε πάρει, αλλά μας έχει δώσει γιατί ξέρει από ποια έχουμε ανάγκη να εμείς ο Θεός. Είδε ον χρίαν έχουμε. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες μας. Και μάλιστα υπάρχει ιεράρχηση της ανάγκης μας. Ετήτε λέει ο Χριστός ξεκάθαρα. Το πρώτο και μοναδικό που έχει να ζητήσετε, εμένα τον ίδιο. Τη βασιλεία μου. Η βασιλεία του είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό, άμα το ζητήσετε, θα το έχετε. Πολύ περισσότερο να μου ζητάτε σκουπίδια που ζητάτε εσείς. Τα χρήματα που ζητούσε ο παράδειγμα ήταν αγκαία. Υπάρχουν χριστιανοί που ζητούν ενώ έχουν χρήματα. Για να στηριχθούν στα χρήματα επάνω και να καταληφθεί έτσι η πρόγεια του Θεού από τη μέση. Θα σας θυμίσω, και στον εαυτό μου το θυμίσω, Αγίους που ζητήσει από τον Θεό και αντί εκείνου που ζήτησα, άλλο πήρα. Δώσε μου, Χριστέ, την υγεία μου. Τρεις φορές ζητάει ο Παύλος. Ήταν άρρωστος. Να του δώσει την υγεία. Ποιος ξέρει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μετρήσουμε του Πέτρου
το έργο της προσευχής και τα δάκρυα που είχε χύσει για να του δώσει ο Θεός την υγεία. Και όμως, δεν του είπε πάρε την υγεία σου. Του είπε, σου δίνω κάτι πολύτιμο. Και αυτό είναι η χάρη σου. Και αυτό είναι η δική μου χάρη. Που είναι η μεγαλύτερη από όλα τα καλά πάνω στη γη. Και εδώ στο παράδειγμα το ίδιο ο Πέτρος. Του λέγει, δεν του είπε δεν σου δίνω. Αλλά του είπε, αυτό που ζητάς εσύ, δεν έχω καθόλου να σου δώσω. Δεν έχω καθόλου να σου δώσω. Όμως, στο όνομα του Ιησού του Ναζαρέου, όχι στη δική μου δύναμη, στη δική του χάρη, η οποία θα συσκεπάσει τώρα αμέσως, σήκω και πεπάρτα. Άλλος ζητούσε, δεν ήξερε ο άνθρωπος, ζητούσε χρήματα και βρίσκει την υγειά του. Και εμείς ζητάμε άλλα και λέει ας μέσα σας, όταν δεν σας δίνει αυτά που ζητάτε, σημαίνει ότι κακώς αιτήστε. Δεν ζητάτε εσείς αυτό που πρέπει, αλλά ζητάτε κακώς. Άρα, θα πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός μας, ο ίδιος, που ήταν Θεός και άνθρωπος, στην προσευχή του, ζήτησε αυτό που ζητάμε εμείς, αλλά όχι με επίγνωση. Γιατί άμα δούμε το θέλημα του Θεού να εφαρμόζεται επάνω μας, θα πρέπει κάποια κομματάκια να κουκούν από πάνω μας. Κάποια θυσία να γίνεται. Το γεννηθείτο, το θέλημά σου. Το είπε ο Χριστός και σταυρώθηκε. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα του. Γεννηθείτο το θέλημά σου, σημαίνει αυτό που ο Χριστός. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαντησάστε αυτόν, και αλλά το σταυρό αυτό και ακολουθείτε. Αυτό σημαίνει, Κύριε, σου ζητάω τη βασιλεία σου. Να εφαρμόσω τον λόγο σου και ας κοπήκατε από πάνω. Σε μία τέτοια προσευχή, ακούει ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αιτήματα σωστά στη λογική, τη δική μας που έχουμε. Δεν μπορούσε να πει ότι ο παράδεισος δεν ζητούσε σωστά πράγματα. Ο Αβραάμ δεν ζήταγε όταν ζητούσε παιδί να του δώσει κάτι λογικό σε γκρέα μια οικογένεια. Και όμως σε 100 χρόνια δεν έδινε το Αβραάμ. Και όμως του έδινε την παρέα, τη δική του ο Θεός. Γιατί όταν κάτι δεν έχεις και το ζητάς και δεν σου δίνει ο Θεός, το ξαναζητάς με έναν τρόπο. Την ευχή του Γιώργου Παΐσου, του Παντός Παΐσου να έχουμε, που κάποια στιγμή που βρισκόμαστε στο Αγιονόρος μια παρέα, ακούστηκε μια φωνή από πέρα. Γιώργου Παΐσου, το έχω πει άλλη φορά και το πράγμα. Και πλησίασε ένας, 35 άρης, εκεί γύρω πρέπει να ήταν, και ήρθε κοντά και μας λέει, αυτός ήταν άρρωστος. Ήρθε εδώ, ο Θεός του χάρισε την υγεία του, αλλά όχι ολόκληρη την υγεία. Και εκείνος του φώναζε, κάναμε καλά για τον Παΐσιο, να του δώσει την υγεία στο αγέρο. Και μας είπε το παράδειγμα, ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα. Την απλώσματα, όπως πάνω. Αυτός είχε χάσει την υγεία του. Και ο Θεός του τη δίνει, λέει, λίγη την υγεία. Σαν εκείνο το διαβάτηρι που περνάει στον δρόμο και σε κάποια πόρτα είναι ένα σκυλί και μόλις το βλέπει τρέχει για το δαγκώσει το σκυλί. Κρατάει εκείνος, λέει, μια πρατσόλα και κόβει ένα κομμάτι.
και ρίχνει ένα κομματάκι στο σκυλί. Φεύγει το σκυλί. Τρώει το κομματάκι σαν να κάνει ξαναγυρίζει. Κάνω αυτό ένα κομματάκος. Λίγο, του δίνει από την πρατώρα, μέχρι στο τέλος λέει που πάει το σκυλάκι και παίζει δίπλα του, έχει γίνει λέει φίλος του πια. Αυτό γίνεται λέει και με αυτόν που έρχεται εδώ πέρα να πάει σκυλάκι. Θα τη δώσει λίγη, γιατί και τώρα που ήταν εδώ δεν θα έρχονταν έλεος και εδώ στο Αγιον Δόρφη. Και συμπλήρωσε ο νέος, άμα ήμουν καλά θα πήγαινα στην Ήλιο να κάνω τουριστικό ταξίδι. Γι' αυτό ο Θεός κρατάει λίγο το σκυλί και τα πολλά, ή να περπατάμε σιγά σιγά να περπατήσουμε καλά. Όχι μόνο μιας και να πρέπει να χτυπήσουμε. Ζητάμε λοιπόν. Και όταν ακόμα ζητάμε αυτά που πρέπει, ο Θεός είναι σοφός παιδαγωγός. Πόσο πιο ωραία θα ήταν τώρα που σταματήσουμε μερικές μέρες. Πριν λίγες μέρες μου άρεσε και διάβαζα κάθε μέρα με την προσευχή το πρωί εκείνο το κομμάτι που λέει ότι ο Θεός φροντίζει για τα κρύα του αγρού και τα πουλάκια που ήταν στον ουρανό. Για όλα τα άλλα χωρίς να σπέρνουν, χωρίς να θερίζουν και λοιπά. Και εσύ, ο λιγόπιστε, που είσαι το πιο τέτοιο δημιούργημα, έχεις, σου λείπει η πίστη και έχεις αγωνία, πώς το θεωρείς, για σένα δεν είναι ο Θεός. Ζητάμε, γι' αυτό πρέπει να ζητάμε, να κουβάμε στα χέρια, στα χέρια του Θεού, 100%, να ζητάμε τη Βασιλεία Του και την αυτή μας περιμένει όπως είναι το πράγμα. Όλα τα άλλα, τα αναγκαία για το σώμα θα μας τα δώσει ο Θεός. Αφού λοιπόν τον έκανε καλά, σηκώθηκε λέει και χτυπούσε τα πόδια του. Ο παράλυτος σηκώθηκε και τα χτυπούσε τα πόδια του. Άραγε, έλεγε, είναι καλά, είναι ή συμβαίνει κάτι που εγώ δεν πιστεύω. Γιατί σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει ότι 40 χρόνια γεννημένος παράλυτος. Αγνοούσε εντελώς τι σημαίνει περπατάω. Δεν είχε δώσει ποτέ ο εγκέφαλος τέτοια διαταγή, δεν την ήξερε να τη δώσει στο σώμα για να περπατήσει, το πώς θα περπατήσει. Και ο Πέτρος γι' αυτό άπλωσε το χέρι του, λέει σήκω στο όνομα του Ιησού Χριστού και περπάτα. Έκανε, όπου έκανε και ο Χριστός. Όπου ήταν, όπου ο λόγος μόνο ήταν, έφτανε, έλεγε σήκω και περπάτα και περπατούσε ο παράδειγος. Όπου όμως πήγε δισταγμός στον παράλυτο και σκύλο του που τον κουβαλάγανε, τότε τον έπαιρνε το χέρι του λέγε «Έλα σήκωσα» του λέγε, από το χέρι τον έπαιρνε και περπατούσε. Γι' αυτό και ο ίδιος εξαλώμενος έστει λέγε αυτή, εξαλώμενος έστει, γεμάτος λέει από χαρά, σηκώθηκε και χοροπηδούσε τον λέει μέσα, γραφή. Και όχι μόνο αυτό, δεν είπε ότι εσείς με κάνατε καλά, δηλαδή πουθενά μας έγινε το ίδιο το πράγμα για αυτή. Γιατί δεν κάνει κατάκριση οι Απόστολοι τη χάριτος που τους είχε δώσει ο Θεός ώστε να πούνε να εμείς σε κάναμε καλά και απόδωσε μας την τιμή που μας πρέπει. Αυτό το απέφευγαν 1100 Απόστολοι. Μήπως δεν μας κάνει εντύπωση. Ο Χριστός τι έκανε όταν πήγε μέσα για να αναστήσει τη θυγατέρα του Ιαΐου. Λέει τους εγκαλώνους έξω. Και είχε μόνο μαζί του τους μαθητές τους αγαπημένους. Και αφού σε βγάλουν έξω, λέει στους γονείς το περίεργο, αυτό είναι το περίεργο, όμως ορισμένα πράγματα το λέει γραφή, λέει έρθει για να δοκούν και να περνάει η ώρα. Αλλά χαρακτηριστικά λέγει ότι για ακούστε, μην πείτε πουθενά αυτό που είδατε με τα μάτια σας τώρα. Έξω είναι λαός που ήταν πριν μέσα, στη ΕΚΑ, τους βγάζει έξω, ασφαλώς περίεργα περιμένω να δούμε τι θα συμβεί,
Και αφού κάνει το θαύμα και αναστέλνει τη νεκρά, δείτε ότι του πουθενά. Μα είναι δυνατόν κάτι που αμέσως θα γίνει φούκινο, θα διαφημιστεί σε όλη την πόλη εκεί και έξω από την πόλη, να μην το πούμε πουθενά. Πώς είναι δυνατόν το πράγμα? Ακριβώς αυτό φανερώνει ότι απέφευγαν τις επιθυμίες και λαγωνίζαν. Και έτσι, και τη δόξα και ο Κύριος και η Απόστολη. Και εδώ τώρα ο παράλυτος υμνεί και δοξάζει τον Θεό. Υμνεί και δοξάζει τον Θεό. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είναι το κέντρο της σημερινής μας αναπερικόπης που διαβάσαμε και που έχει όλο το βάρος πέρα για πέρα. Που χωρίς αυτό ο παράλυτος δεν θα γεραστηθεί. Εν το ονόματι Ιησού του Ναζωραίου έγινε και περιπάτω. Εν το ονόματι Ιησού του Ναζωραίου. Το όνομα του Ιησού Χριστού το ονομάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, το όνομα εκείνο πιο ψηλά από το οποίο άλλο δεν υπάρχει. Το όνομα το υπερπάν όνομα. Το όνομα αυτό θα αγκαλιάσουν οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι όσοι και οι δίκαιοι θα το έχουν καθημερινή τροφή της ψυχής τους. Καθημερινή τροφή της ψυχής. Το όνομα εκείνο ήταν και είναι και θα είναι αυτό που θα ονομάζεται στην προσευχή εκείνη την ολιγόρετη «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν». Δεν υπάρχει δυνατότερο όνομα επάνω στη γη. Θα ήθελα να σταθούμε ακριβώς στο κομμάτι εκείνο που λέει «Δεν έδωσε μόνο του πει στο όνομα του Χριστού σήκω και περπάτα, αλλά του απλώνει και το χέρι και το πιάνει και το σηκώνει πάνω». Του απλώνει και το χέρι σημαίνει, το είπα προηγουμένως άντρο, να δούμε το βαθύτερο και τον εαυτό μας μέσα εκεί πέρα. Εάν ο παράλυτος διέθεται το 100% της εμπιστοσύνης στο λόγο που του είπε ο Πέτρος, δεν θα χρειαζόταν να το πιάσει το χέρι. Επειδή και αυτός και οι δικοί του πτώση που το βαστάγανε μπορεί και άπιστη, μπορεί η ανάγκη τους στο σπίτι εκεί πέρα για την εμποσή που πηγαίνανε και ο παράδειγμα ήταν λιγόπιστος, γι' αυτό άπλωσε και το χέρι και του είπε «Σε σηκώνει το όνομα του Ιησού Χριστού». Είναι νομίζω στο σημείο αυτό ακούω τη φωνή του Χριστού μέσα από την Αγία Γραφή που λέει προηγούμενο στους Ευαγγελιστάς μέσα. Άραγε, εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, που θα έρθει κάποια στιγμή, ευρύσει πίστην επί της γης. Θα βρει εκείνο που είναι το πιο δυνατό από όλα τα πράγματα στον κόσμο, πίστη. Γιατί εάν καλλιεργεί κανείς τον εαυτό του με βάση την πίστη, με την πότα βασιάζει μέρα με τη μέρα, τότε ακουμπάει στην πρόνοια του Θεού, μιλάει στον Θεό και δεν τον ακούει. Διάβαζα μέσα στη Φιλοκαλία ότι το όνομα του Ιησού Χριστού καίει τους δαίμονες. Καίει τους δαίμονες. Το όνομα του Ιησού Χριστού καίει τους κακούς λογισμούς που είναι δαιμονικοί. Το όνομα του Ιησού Χριστού καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου που την βρωμίζει ο διάβολος και οι επιθυμίες μας. Την καθαρίζει. Το όνομα του Ιησού Χριστού διώγει μακριά την αμαρτία και αναφέρει ο Άγιος
Ιερός Χρυσόστομος ένα σωρά αμαρτήματα. Είναι Άγιο, είναι ευλογημένο, είναι νοσιασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να το πιάνουμε στο στόμα μας πάντα προσευχόμενοι. Και ποτέ σε καμιά άλλη στιγμή δεν πρέπει να πιάνετε για άλλους λόγους το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο κομμάτι αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος τελειώνει την ομιλία του ζητώντας από τους ακροατές του να πάψουν να πιάνουν σε όργο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, μη ομός αιώλος, να μην ορκιζόμαστε καθόλου, πιάνοντας να μας το στόμα, το ζητούσε. Και λέει, είπε χαρακτηριστικά, τι δουλειά έχω εγώ να είμαι ο αρχηγός της εκκλησίας στην πόλη μέσα, εάν δεν ακούτε το επιμένα σας. Να κατέβω το χρόνο και να σηκωθώ να φύγω. Ήταν πολύ ζωντανός Άγιος. Και η αγιοσύνη του ήταν το πιο σημαντικό και αυτό που ζητούσε το κάνανε και οι πιστοί χριστιανοί. Την αναφέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού που το υμνούν οι άγγελοι, που το δοξάζουν οι άγιοι, που το υμνούν τα άστρα, η σελήνη το φως, θα ακούσουμε την ημέρα των Θεοφανίων, σε ποιες μέσα σε ελήνη τα άστρα, σε δοξάζει το φως, θα τα ακούσουμε μέσα σε ποιες ελήνες ευλογημένες τις άγιες, το ονομάσουνε, το Άγιο. Πιάνεται στο στόμα, πάντα εν προσευχή. Μπήκαν μέσα στην εκκλησία οι Άγιοι Απόστολοι. Θα λέγαμε αμέσως έφυγαν από μπροστά. Δεν ήθελαν να δώσουν κανένα γνάρι ότι αυτοί το έκανε το θαύμα. Διαδόθηκε το θαύμα. Διαφημίστηκε το όνομα του Χριστού. Πίστεψαν άνθρωποι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σώθηκαν ψυχές και βαπτίστηκαν όπως και προηγουμένως. Όμως οι Απόστολοι πήγαν για να προσευχηθούν. Και μόνο για να προσευχηθούν. Και όχι για να κάνουν το θαύμα εκείνο που ήταν της στιγμής. Γιατί δεν πρέπει να συλλογιζόμαστε ποτέ ότι οι Απόστολοι προσχεδίασαν τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε, να κάνουν κάποιο θαύμα, να βρουν κάποιον. Αυτά ούτε καν στο λογισμό. Λέει ο Χρυσόστομος ότι δεν πήγαν και σε κανένα πλούσιο, ούτε σε κανένα άρχοντα να κάνουν το θαύμα. Για να ακούσουν μετά επένδυση από τους άρχοντες και από τους πλούσιους που επηρεάζουν τα μυαλά των ανθρώπων, ή άνθρωποι πλούσιοι ή άρχοντες. Αλλά πήγαν σε έναν ανθρωπάκο ταλαιπωρημένο επί 40 χρόνια και μάλιστα εκεί που δεν υπήρχε κόσμος. Ο κόσμος ήταν μέσα στο ναό. Περνούσε και έρθει ο κόσμος και πήγαινε μέσα. Και ενώ που γίνεται το θαύμα ήταν οι Απόστολοι και ο Παράλυτος. Και εκεί στάθηκαν οι Απόστολοι κάπου μόνοι τους και έκαναν το θαύμα. Βέβαια ο Παράλυτος το διαφήμισε, τον έρωτα ο Χρυσόστομος. Μπήκε μέσα, γεμάτος χαρά, προσευχήθηκε, κρατώντας τον Απόστολο τον ευεργέτη του Πέτρο από τα χέρια. Σαν να έλεγε ότι δόξα να είναι ο Θεός με τη χάρη του που έδωσε τη ζωή. Αδελφοί μου, υπάρχουν στιγμές που όπως ο Παναγιώτης, κάθε άνθρωπος και ευρισκόμενος σε υγεία, αλλά και ασθενών ακόμη, έρχεται ο αδελφός, δεν την γειτονιά άνθρωπος, έρχεται όπου περνάει κρίση. Και μιλάω κρίση ασθένειας, δεν μιλάω άλλους πειρασμούς που περνάμε, που εάν υπάρχει προπαίδεια τέτοια ώστε να μπορούμε με τη χάρη του Θεού να ξεπηδήσουμε τη δοκιμασία, θα μας βοηθήσει να ξεπηδήσουμε τη δοκιμασία. Όμως θα πρέπει να ακολουθούμε τα γνάρια αυτά που άφησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Στο ναό κατέφυγαν για να προσευχηθούν.
Το έργο αυτό το έκαναν πάντοτε, όλη την ημέρα οι Απόστολοι. Και τους σχολιάζει ο Άγιος Χριστόφορος. Όλη την ημέρα. Άλλωστε, όχι μόνο την ημέρα. Και όλη σχεδόν τη νύχτα την περνούσαν με την προσοχή οι Άγιοι Απόστολοι. Δεν είναι να το αντλήσει ο άνθρωπος δύναμη από πουθενά αλλού παρά μόνο αν κρεμαστεί από τον Θεό και του ζητάει. Δώσε μου πατέρα μου, δώσε μου πατέρα μου, σαν τα μικρά παιδιά. Δεν διαφέρουν, σαν τα μικρά παιδιά. Να του ζητάμε για να μας δώσει. Κάποιος διαμαρτυρόμενος πολύ σήμερα θα έλεγε δεν κάνουμε τίποτα ώστε να του ζητήσουμε. Αυτό το τίποτα που δεν κάνουμε να το παρακαλέσουμε να μας δώσει ο Θεός τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Είναι έργο δικό του, γι' αυτό σταυρώθηκε. Και δικό μας να το ζητάμε και να προσπαθούμε. Το αν πέφτουμε το βλέπει εκείνος. Αν ήμουνόμαστε είμαστε πάντα όρθιοι, τότε θα έκαμε τον εγωισμό τεράστιο. Παραχωρείται ο πειρασμός και η πτώση μόνο και μόνο για να τρώμε τη μούρη μας και να λένε αυτοί είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος της πτώσης του πειρασμού. Για να κρύβουμε τη μούρη μας και να καταλαβαίνουμε πως είμαστε παιδάκια μικρά και πέφτουμε όλη την ώρα και λέμε ελέησέ μου, ελέησέ μας ο Θεός. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Βέβαια οι Άγιοι Απόστολοι έδωσαν και από τον εαυτό τους στον παράδεικο και από τη χάρη του Θεού. Και από τον εαυτό τους, γιατί σίγουρα έκαναν προσπάθειες οι Απόστολοι σαν άνθρωποι. Και όχι μόνο προσπάθειες, θυσίες. Έδωσαν κυριολεκτικά τον εαυτό τους στον Χριστό με θυσία. Και σίγουρα έδωσαν στον παράδεικο από τη χάρη του δώσει. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όσο δίνεις, όσο έξω δηλαδή ο άνθρωπος, το σώμα μας, προσφέρεται στον Χριστό, τόσο χάρη παίρνει. Και οι πατέρες λένε, δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα. Θα μου πείτε, να δώσουμε αίμα. Υπάρχουν τρόποι να δώσουμε αίμα. Όσοι βέβαια μπορούμε και ασκούμε έργο νηστείας ή κάνουμε στο σπιτάκι μας μέσα. Αγρυπνία, προσευχόμαστε, κόβουμε ώρες από τον ύπνο για να προσευχηθούμε. Αυτό είναι θυσία. Διάβαζα και στην Φιλοκαλία και μου κάνει εντύπωση και στο Γιώργο Παΐσιο, στο βιβλίο που έχει βγει. Όταν λέει πας στην εκκλησία και στέκεσαι όρθιος στην προσευχή, να μην αναπαύεις το ένα πόδι σου. Αυτό βέβαια αν είσαι κάτι έγινε, δεν μπορείς. Αν όμως είσαι υγιέστατος, θα στηρίζεις καλά τα δύο πόδια σου σε στάση προσοχής. Εμείς πάμε και κουβάμε καλά στο στασίδι του και στον τραπόδι στον μυθάρο και στον όρθρο δικαιούσε να κάτσεις. Από την ευλογημένη και μετά δεν θα κάτσεις. Γιατί μα προσφέρεις θυσία στον Θεό. Άρα πας με την παιδί και να προσφέρεις θυσία στον Θεό, γιατί είναι ένα είδος ραθυμίας. Το να κουβάμε το ένα πόδι, να κουβάμε το άλλο πόδι, κάνω πίσω, κάνω μπρος, σημαίνει ότι η προσευχή μου δεν έχει την προσοχή που απαιτείται. Γιατί λέει προσοχή και προσευχή λένε οι πατέρες. Τα δύο αυτά. Και στην πρώτη το διάβασα και στο πατρός Παΐσιο το βιβλίο μέσα. Το μετά το χοντρό σου πάκετε, αν ψάξει το βρείτε. Λέει μέσα ότι από το ευλογημένο λέει ο πατρός Παΐσιος και μετά όρθιοι στην εκκλησία. Εδώ στα είπαμε μια ώρα. Τόσο βαστάει το ευλογημένο και μετά. Αλλά πριν το ευλογημένο, επειδή είναι όρθρος, θα καθίσει. Γι' αυτό τα καθίσματα, γι' αυτό τα τροπάρια, τώρα έχει ένα πράγμα. Γιατί θυσία τον Θεό, τον έχουμε στην τριμμένη μου, καρδιά στην τριμμένη. Προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο παραπάνω. Ένα που να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να μας δείπει το όνομα του Ιησού Χριστού που έδωσε την ίαση στον παράλυτο και έγινε καλά. Τώρα είναι αμαρτία να το πω. Θα προσευχηθείτε να μου το συγχωρέσει ο Θεός. Όταν είχα άρρωστη τη γυναίκα μου, πήγαινα μέρα παραμέρα στο πατέρα Πορφύριο. Και το πες μου παππούλη, τι να κάνω για να γίνει καλά.
Θα λες, μου λέει, όλη την ημέρα, Κύριε, σου θέλει σώμα. Μου πέρασε τώρα το μυαλό που κάνω τη συζήτηση. Και θα γίνει καλά. Έχει δύναμη το όνομα του Κυρίου Χριστού. Και να μην μας δείχνει από το στόμα μας και το μυαλό μας, γιατί υπήρχε ο διάβολος πειρασμός, τάκ και μας μετάει και μας κάνει χιλιάδες κομμάτια. Μπορεί κάποιος να φύγει. Παραπέντε την ώρα, έχει δύο να πείτε. Λέγε... Το συμπέρασμα γίνεται ότι πρέπει όλοι μας και συνολικά εδώ και ο καθένας ατομικά να κάνουμε την προσευχή μας. Να ελπίζουμε βέβαια πρώτα στο έργο του Θεού, όχι στα έργα. Πάντα. Γιατί δυστυχώς και εμείς έχουμε μια βαριά μορφή παραλυσία, γενική έτσι όπως λέμε τα πράγματα. Πολλά χρόνια ερχόμαστε εδώ πέρα, όλοι μαζί. Πρώτα παίρνουν παράδειγμα στον εαυτό μου. Όλοι μας, όλοι μας. Ναι, και δεν βλέπουμε πρόοδο μεγάλη, ας πούμε, χωρίς αυτό να οφείλουμε βέβαια σε τίποτα άλλο τους παράγοντες, αποκλειστικά και μόνο στη θέλησή μας. Θέλησή μας. Και το στόμα μας δεν είναι γεμάτο πάντα από την προσευχή, τα πόδια μας δεν πάνε γενικής μορφής, δηλαδή να μην λέμε πολλά λόγια, και τα χέρια μας δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν και όπως πρέπει να δώσουν. Και τα πόδια μας και τα γόνατά μας γενικά, ας πούμε. Δεν λυγίζουμε. Δεν λυγίζουμε για να καταπιέσουμε λίγο τον εγωισμό μας. Ας το αφήσουμε αυτό το έργο, τουλάχιστον στο Θεό, να προσευχθούμε όλοι μαζί και ας δούμε, να δούμε την βελτίωση, ο Θεός να δώσει δηλαδή. Κάποτε είχαμε κάνει και ένα σύλλογο εδώ, το οποίο βέβαια... Και δεν πειράζει, τώρα καλά είμαστε. Και τώρα, ναι. Και καλά είμαστε. Πόσο μπορούμε κάτι να... Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Δεν θα δούμε ποτέ τον εαυτό μας εντάξει στις ουσιαστικές μας. Γιατί άμα το δούμε εντάξει, απαντάω σε κάτι που είπες εσύ, άμα το δούμε εντάξει τον εαυτό μας, είμαστε έξω από το δρόμο του Χριστού. Το εντάξει το οποίο ο Κύριος την ώρα που θα μας καλέσει. Να βλέπουμε μια πρόοδο. Και αυτό πάλι στο δικό του μέτρο. Μέτρο είναι, να το πούμε έτσι. Τα προβληματάκια που έχουμε όλοι μας. Άλλος μικρά και άλλος μεγάλα. Αυτό θα πει δεν είμαστε εντάξει. Μας απαντήσουν αυτά δηλαδή. Θέλω να μου θυμίζει το εξής. Δύο βρισκόμαστε στο Πατρε Παΐσιο, ένας εκεί, άλλος εκεί και ο Πατρε Παΐσιος δίπλα. Εσείς εδώ λέει, έχετε λέει, ώρες, χρόνο, προσευχόσαστε, γιατί είναι λέει, είστε μοναχοί. Ενώ εμείς στον κόσμο λέει, δεν έχουμε λέει χρόνο. Και γύριζε ο Πατρε Παΐσιο και λέει, εσείς έχετε περισσότερη ανάγκη προσευχής από εμάς, γιατί βρισκόσαστε μέσα σε πειρασμούς πολλούς. Είμαστε πολύ, πολύ ως πειρέφη, κανένα καλύτερο άντα από εδώ. Οπότε πάει σας. Έτσι με φίλες. Λοιπόν, και ο Μέγας Αντώνιος λέει, κύριε Τάσο, λέει το εξής ότι δεν θα δούμε άνθρωπο που έχει μπει στο παράδεισο και να έχει μπει και να μην έχει πειρασμούς, να μην είχε πειρασμούς στη ζωή του. Ουδής απείραστος είσαι ελεύθερος στη δημοσία του ουρανού. Άλλος κανείς θα δει να πει κάτι. Αυτά μας αγιάζουν. Εσύ να μην σου πω τώρα και σου δώσω βάλω εγωισμό, έχεις περάσει κάποιες δοκιμασίες. Έχεις κάποια άστρα εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Θες να πεις κάτι, θες. Τα πάτε τόσο ωραία που τέλειο. Είχε πει ο Ιησούς Χριστός ο μαθητάς, σας δίνω εξουσία να θεραπεύσετε και τα βουνά ακόμα, να μπορείτε να τα μετακινήσετε. Το είχε πει αυτό. Τώρα εδώ ο Πέτρος που έκανε τη θεραπεία, μήπως δεν ήθελε, δεν υπήρχε κόσμος, διότι όταν υπήρχε κόσμος μπορεί να το παίρνανε από εγωισμό. Η αποστολή. Η αποστολή. Γι' αυτό και τα πέφευγε. Μα αυτός είναι φοβερός εχθρός ο εγωισμός. Φοβερός εχθρός. Και εκεί που πας να κάνεις έργο καλό, σου λέει έλα τώρα, σε είδανε και άλλοι, το πέτυχες, και στη φέρνει κατά τι και σε πετάει κάτι. Γιατί τους είπε, είπανε Αποστόλοι του Κύριου, θεραπεύουμε και τον σατανά υποτάσαμε ακόμα. Και τους είπε, το μόνο που ζητώ από εσάς, μην το πάρετε απάνω σας. Διότι δεν γίνεται η θεραπεία από εσάς,
αλλά από μένα. Και βέβαια εκεί τους είπε ότι μη χαίρετε, να μην έχετε χαρά που βγάζετε δαιμόνια, αλλά επειδή τα ονόματά σας γράφτηκαν στη βίβλο, στη βίβλο της ζωής, στο βιβλίο της Βασιλείας των Ουρανών. Από κάτι κύριε Κωνσταντινίδη, ότι ο Κύριος απόφυγε να μην τον ανακηρύξει βασιλέα, σε κάποια ομιλία του εκεί πέρα, τον κάποιο κάπου που έκανα, απόφυγε να πούμε και μπήκε στο καράβι και έφυγε να μην τον έφυγε. Έφυγε ο Κύριος. Εκεί το θέμα πια να είναι που πήγε στον δρόμο να σου δει να τρώνε. Πολλοσιάζει τα ψωμιά και σου λέει μας είναι καλό για βασιλιά, σας το κάνουμε για να τρώμε τζάμπα. Αλλά δεν είναι αυτό όμως. Ο Θεός ήταν Μεσσίας, ο Σωτήρας των ψυχών των ανθρώπων. Άλλος θα δώσει κάτι που να δίνει αυτή πάνω σε αυτά. Να ευλογημένο το όνομά του, σας ευχαριστώ πολύ γιατί δώσατε το παρόν και με την παρέα σας μου γεμίσετε την ψυχή μου, είναι αυτό ξέρετε. Προστάμε πολλά. Μπορεί να ακούμε, να ακούμε πράγματα που τα ξέρουμε, που λέει ο λόγος, αλλά εσείς γίνεστε τι, να μελετάω τον σώστο μου, να παίρνω εγώ από εκεί μέσα και όλοι μαζί να παίρνουμε. Χρωστάμε πολλά στο Θεό και μετά σε εσένα. Όχι, δεν έδωσα τίποτα, κάτι προς εσένα. Και σε εσένα. Δεν κάναμε μια ώρα, κάναμε 40. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχεσαι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχεσαι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέγχεσαι μας. Πάτε λοιπόν που ελκύσου κανείς, ανιεστήσω το όνομά σου. Πρέπει η βασιλεία σου, γεννηθεί το δοκιμά μας. Ως εν ουρανών και επιζήσεις, τον άρατο ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερα, και άρση μη τα παιδήματα ημών, ως και γίνει τα κύρια με σωτέρας ημών, και λύσε με εις ημάς κρεφών, αλλά λύσε ημάς από το πολιού. Προστασία των Χριστιανών αγαπέστητε, με σιτία προς τον μύτη να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωλων δε είσαι ορθωνάς, αλλά προθάς όνος αγαπή, εις την βοήθεια λοιπόν, το πίστος καυγαζόντας ειν τα κοινων εις πρεσβεία, ήρθαμε για να βοηθήσουμε το παιδί. Κοιτάξτε, η γνώμη μου ποια είναι. Στην ερώτησή σας η απάντηση είναι ευθεία. Ποιος πρέπει να επέμβει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δεν επέμβει. Μισό λεπτό. Ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το τηρήσει. Μάλιστα. Πάει αυτό. Η δική μου ερμηνεία τώρα. Ενός συμπολίτη. Νομίζω ότι το μέγεθος της προσωπικότητας του Παπανδρέου μέσα στο κίνημα του Πασόκ είναι τόσο μεγάλο που οι υπόλοιποι συνεργάτες του νιώθουν ένα δέος και πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι αυτή όλη η φόρτιση που έχουν, μια ερμηνεία δίνω, ναι. Εγώ δεν θέλουν, δεν τολμούν να κάνουν αυτό που το Σύνταγμα επιτάσσει. Δηλαδή κανείς δεν τολμάει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από ένα ανάμεικτο συναίσθημα σεβασμού και φόβου μαζί. Μάλιστα. Αυτό νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ, διότι σ' άτομο αναπαγωγής, θα σας πω ότι είναι άλλο.